Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αυτό είναι το μεσημεριανό δελτίο του Omnia TV στις 2. 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό, ηλεκτρικό, τραμ και προαστιακό. Στάση εργασίας στα λεωφορεία από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα και στα τρόλεϊ από τις 11 ως τις 4 το απόγευμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Σε 48ωρη απεργία οι ιδιοκτήτες ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη. Συνεχίζονται οι καταλήψεις σε 159 σχολές εναντίον του νέου νόμου πλαίσιο για την παιδεία. Σε καταλήψεις επίσης έχουν προχωρήσει μαθητές σε 258 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ προσπάθησαν να κάνουν φοιτητές το βράδυ της Κυριακής, μεταφέροντας μήνυμα από φοιτητικούς συλλόγους σχολών υποκατάληψη. Η διοίκηση της ΕΡΤ διέκοψε το δελτίο και κάλεσε την αστυνομία. Περίπου 500 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των φοιτητών και ενίσχυσαν την ομάδα με την παρουσία τους έξω από το ραδιομέγαρο. Η ΕΡΤ, μετά από διαπραγματεύσεις, αρχικά υποσχέθηκε να παίξει το βιντεοσκοπημένο μήνυμα των φοιτητών στο νυχτερινό δελτίο των 12, πράγμα που δεν έγινε. Αργότερα ισχυρίστηκαν ότι θα έπαιζαν το μήνυμα μαζί με ρεπορτάζ από τη συγκέντρωση, υπόσχεση που αποδείχτηκε και αυτή ψευδής. Γύρω στη 1:35 έπαιξε με καθυστέρηση νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, στο οποίο έγινε απλή αναφορά στο περιστατικό και μεταφέρθηκε μόνο δήλωση της διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ. Στάση εργασίες πραγματοποιούν σήμερα από τις 12:30 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, προκειμένου να διεξαχθεί γενική συνέλευση που θα αποφασίσει μελλοντικές ενέργειες κατά της εφεδρείας και της γενικότερης συρρήκνωσης της ΕΡΤ. Παράνομη κρίθηκε από το δικαστήριο και η νέα κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει για την προσεχή Τετάρτη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσέφυγε στο δικαστήριο ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η τετράωρη στάση εργασίας από τις 12 μετά μεσημβρίας μέχρι τις 4 μετά μεσημβρίας, που εξήγηλαν οι ελεγκτές, διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών κυρίως αιτημάτων τους. Στην επισήμανση ότι δεν πρόκειται να εξαιρεθούν από το τέλος ακινήτων όσοι διέκοψαν μετά τις 17 Σεπτεμβρίου την παροχή ρεύματος σε ακίνητα, προχώρησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού της ΔΕΗ, Γιώργος Μπίτζας. Γιατί όπως δήλωσε, η ΔΕΗ έχει ήδη εκδώσει λογαριασμό και θα δώσει τα ονόματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, προκειμένου να ξεκινήσει η συνεργασία των δύο πλευρών την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, πρόκειται να διατεθούν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 560 θέσεις νοσηλείας, οι οποίες αφορούν κυρίως νοσοκομεία της περιφέρειας. Το σχέδιο σύμβασης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι προσφερόμενες από τα νοσοκομεία ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται στις ειδικές θέσεις νοσηλείας που διαθέτουν δίκλινα, μονόκλινα ή πολυτελείας δωμάτια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους, σε κάθε νοσοκομείο και σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η ποιότητα των υπηρεσιών των νοσοκομείων προς τους ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι εξαιρετικά υψηλή. Ως ελάχιστη ξενοδοχειακή υποδομή των θέσεων αυτών, ορίζεται ο εξοπλισμός τους με τουαλέτα εντός δωματίου, κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεοπτικό δέκτη και σίτιση του ασθενούς. Αποδοκιμασίες χθες δέχτηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κουκουλόπουλος και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Όθωνας, ο δεύτερος μάλιστα δέχτηκε αυγό από νεαρή γυναίκα, η οποία δικάζεται σήμερα στο Ρέθυμνο. Στα διεθνή τώρα. Δεκάδες ένοπλοι Ισραηλινοί έπικοι κρέμασαν Ισραηλινές σημαίες και αφίσες κατά μήκος των κύριων αλλά και των παρακαμπτήριων δρόμων κοντά στους εβραϊκούς επικισμούς στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, καλώντας για σφαγή Αράβων και Παλαιστινίων. Ρατσιστικές αφίσες τοποθετήθηκαν επίσης κατά μήκος του δρόμου Ιερουσαλήμ-Χεβρώνας και γύρω από όλους τους επικισμούς που εκτείνονται από το νότιο τμήμα της Βιθλεέμ έως το βόρειο τμήμα της Χεβρώνας. Μερικές από τις αφίσες έγραφαν τα εξής: «Θα σφάξουμε όλους τους Άραβες, αυτή είναι η γη των προγόνων μας» και δεκάδες παρόμοια ρατσιστικά μηνύματα. Έπικοι επίσης κατασκήνωσαν στις Παλαιστινιακές γεωργικές εκτάσεις και οπορώνες στα νότια της Βιθλεέμ και εμπόδιζαν τους κατοίκους να πλησιάσουν στη γη τους. Οι έπικοι της Χεβρώνας κρέμασαν και αυτοί οι Ισραηλινές σημαίες και ρατσιστικές αφίσες, απειλώντας ότι θα σκοτώσουν Παλαιστινίους και φωνάζοντας για τη δίωξή τους.
Σε επαναδιαπραγμάτευση των ζωνών αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης, αναγκάζεται να προχωρήσει η Κύπρος, καθώς ο Λίβανος έχει εκφράσει έντονα την αντίρρησή του στη μονομερή διακήρυξη στην οποία προέβησαν Κύπρος-Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι ο Λίβανος έχει διαμφισβητούμενη ζώνη θαλάσσιας κυριαρχίας στα σύνορα με το Ισραήλ. Αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Όμνια TV στις 2. Καλό σας μεσημέρι.